Εδώ και εβδομάδες είχαμε αποκαλύψει πως στη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στην περιοχή, ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας Χαμπτούν, που ενδιαφέρεται για την εξαγορά του πανηγυάλιου, είχε συναντηθεί με τους Ευάγγελο Φλωράτο και Παναγιώτη Χελά για την υπόθεση του αυτοκινητοδρομίου. Το ραντεβού είχε κλείσει ο Γιώργος Γκάμαρης, εκπρόσωπος του Αιγυπτίου στην περιοχή. Ο κ. Γκάμαρης είχε μιλήσει με τον Ευάγγελο Φλωράτο την Μεγάλη Παρασκευή. Είχαν δώσει ραντεβού για το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις αν δεν πέσουν υπογραφές. Έχουμε ωριμότητα στο έργο, παράταση της αίτησής μας για στρατηγικό επενδυτή. Είχαμε ραντεβού, δεν ήρθε. Στοχεύουμε αλλού, δήλωσε ο πρώην δήμαρχος. Αυτό σημαίνει ότι ο Αιγύπτιος προφανώς δεν ενδιαφέρεται για το αυτοκινητοδρόμιο. Έτσι και η εταιρεία αποφασίζει να αλλάξει ρότα.